Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, αλλά αυτό το μήνυμα πάει και σε όλα τα μέλη της Ελληνοσυνέλευσης για να ξεκαθαριστεί λίγο το πεδίο και το επίπεδο έτσι όπως το έχουμε βρει από τους προηγούμενους και από όλα τα καθεστωτικά έθιμα, θυμικά και χαράγματα. Όταν γίνεται μια εκλογική διαδικασία και οι πολίτες ή οι συνέλληνες προσπαθούν με εκλογική διαδικασία δημοκρατική, είτε στον οργανισμό τους, είτε στις περιφέρειες, είτε οπουδήποτε σε άλλον οργανισμό, ή στον κεντρικό οργανισμό, ή στο φορέα και οπουδήποτε, υπάρχει φράση που λέει να σε συγχαρώ. Το συγχαίρω σημαίνει ότι χαίρομαι μαζί σου. Συγχαίρομαι. Ένας μόνος του χαίρεται. Συγχαίρεται είναι πάνω από ένας. Και ρωτώ τώρα, βγαίνει ένας, τον εκλέγουμε εμείς, δηλαδή τον εκλέξαμε εμείς οι πολίτες, ή εσείς οι πολίτες, ή ο κάθε οργανισμός. Και πάει κάποιος και του λέει να σε συγχαρώ. Δηλαδή τι τον χαιρετάει για να χαρούνε μαζί. Προσέξτε, αυτός που εκλέγεται είναι μόνος του. Κανείς δεν μπορεί να συγχαρεί μαζί του. Συγχαίρονται όλοι οι άλλοι που τον εκλέξανε. Άρα κακώς χαιρετάτε κάποιον και του λέτε «Σε συγχαίρω». Και επιστολές όλες αυτές οι μασονικές «Συγχαίρω που βγήκε σε αυτό». Μα δεν βγήκε ρε ο άνθρωπος. Δεν βγήκε μόνος του. Τον εβγάλατε εσείς. Και αν κάποιος πρέπει να χαρεί που εκλέξατε τον αξιότερο, τον καταλληλότερο ή αυτόν που θέλατε, αν μας περιπτώσει, θα δούμε αν θα χαρείτε εάν και όταν εκπληρώσει τους σκοπούς και τους στόχους που τον έχετε εκλέξει. Οπότε τώρα τι συγχαίρεστε. Ακόμα, καλά, δεν συζητάμε να χαίρεται κάποιος με αυτόν που βγήκε. Αυτός που βγήκε εκλέχτηκε και βγήκε από τη βάση και από τους συνέλληνες όλους. Άρα, η εκλογή σας να βγάλετε τον καταλληλότερο και όχι αξιότερο, γιατί άξιος είναι μια πολύ μεγάλη λέξη, τον καταλληλότερο για εκείνη τη στιγμή και αργότερα θα είναι άλλος, συγχαίρεστε εσείς που βρήκατε τον κατάλληλο για να εκτελέσει το έργο και το σκοπό για το σκοπό που τον έχετε διορίσει, τον έχετε εκλέξει και θα πρέπει να εκτελέσει το έργο που εσείς του αναθέσατε. Τότε τι συγχαρήκια ρε του δίνετε και ποιος είναι αυτός που χαίρεται? Χαίρεσαι με αυτόν που βγήκε και τι χαρά κάνεις? Και άμα βγει τζούφιος και δεν εκτελέσει, τι συγχαρήκια του δίνεις και γελιότητες? Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, αυτοί που νομίζουν ότι κάπου όπου βγαίνουν συγχαίρονται. Δεν συγχαίρεται καθένας. Συγχαιρόμαστε εμείς που τελικά καταφέραμε να βρούμε, να ανακαλύψουμε, να πάρουμε αυτό το άτομο, το κατάλληλο και να το βάλουμε σε εκείνη τη θέση ώστε να μπορέσει να εκτελέσει έργο για ποιον, για μας. Άρα μόνο εμείς μπορούμε να συγχαρούμε τους εαυτούς μας ότι κάναμε μία νίκη και βρήκαμε τον κατάλληλο να εκτελέσει το έργο. Και το αν θα χαρούμε ή θα κλάψουμε είναι σε αυτούς που ψηφίζουν για να εκλεγεί. Εκείνος που εκλέγεται ούτε να χαρεί ούτε να κλάψει. Αυτός εκλέγεται. Και κανένας δεν μπορεί να συγχαρεί μαζί του. Αν έχετε διαφορετική άποψη να μου το πείτε. Πώς θα χαρεί εκείνος που βγήκε με εκείνο που δεν βγήκε? Και τι συγχαρεί και να του δώσει? Εμείς όλοι που εκλέξαμε αυτόν μπορούμε να συγχαρούμε ότι τελικά κάναμε το σωστό. Και τελικά ανακαλύψαμε αυτό το άτομο το οποίο μπορεί να είναι εκπρόσωπος τύπου. Να είναι πρόεδρος γιατί θα έχει μεγάλη κινητικότητα, γιατί είναι στο στόχο, στο σκοπό και επειδή έχει πολύ καλή, έχει κατανοήσει τα πάντα και έχει πολύ καλή μεταδοτικότητα, θα μεταδώσει το μήνυμα της αλήθειας και το γραφείο μας θα πάει καλά και ο οργανισμός μας θα πάει καλύτερα. Αν δεν εκλέγετε έτσι και κοιτάτε μέσα από κουρέλια και μέσα από χαζά, χωρίς νόηση να ψηφίζετε, συνεχίστε να ψηφίζετε στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην πέμπτη εκλογική διαδικασία. Θα καταλάβετε τι πρέπει να εκλέγετε. Πάντως, από εδώ και πέρα να χαίρεστε εσείς που εκλέγετε και να χαίρεστε πραγματικά. Εάν πραγματικά βγάλατε αυτόν που θα δώσει όθηση στον οργανισμό, στο σκοπό, στο σύλλογο, οπουδήποτε,
Στο στόχο, στη δράση. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της εκλογής. Και ούτε συγχαρήκια ούτε διαδικασίες που μας έχουν μάθει. Βγήκε, ναι, βγήκε, ναι. Δεν βγήκε μόνο του. Εσύ τον έβγαλε, ρε μπουμπούνο κέφαλε. Εσύ τον έβγαλε. Θα χαρεί αυτό που βγήκε. Αυτό δεν είχε άλλη λύση, τον πρότεινε, βγήκε. Και ψηφίστηκε ότι είναι ο καταλληλότερο. Για να το δούμε. Κοίτα να μην κλάψει. Κοίτα σε κάθε εκλογή σου να κλε. Και αντί να συγχαίρεσαι, τα κάνει νωρίτερα. Δηλαδή νωρίτερα χαίρεσαι. Λοιπόν, να μην συγχαίρετε. Να μην κάνετε συγχαρήκια. Άσε τα συγχαρήκια αυτές τις αηδίες και κοιτάτε να βρείτε τον καταλληλότερο να τον εκλέγετε, ώστε όλοι μαζί να συγχαίρεστε ότι βρήκατε τον καταλληλότερο. Και αφού υπάρχει ο καταλληλότερος και είναι πολύ καλός μέσα στις προσδοκίες που εσείς θέλετε και ο οργανισμός ο ίδιος θέλει, τότε να χαίρεστε και να πίνετε όσο θέλετε. Από πριν συγχαρήκια και ευχούλες, πάρτε τα στο κεφάλι λοιπόν, γιατί κοιτάτε τα συγχαρήκια. Εδώ που θέλω να καταλήξω είναι ότι μη συγχαίρετε, μην δώνετε συγχαρήκια σε αυτόν που βγαίνει, γιατί δεν γίνεται κατ' ουσίαν. Εσείς που εκλέξατε έχετε μέρος στο να συγχαίρεστε. Αυτά αγαπητοί συνέλληνες πολεμητές, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Οπότε συγχαρήκια και γελιότητες εβραϊκές. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βρήκες, μία, μπράβο. Βγήκες, ε, βγήκες, ναι. Ποιος έβγαλε, ρε, μόνος σου βγήκες. Τι συγχαίρεσαι. Για να ξεφύγουμε από αυτά τα κολλήματα, τα χαράγματα και τα εμφυτεύματα και να πάμε στη βάση. Κοιτάτε λοιπόν να βρείτε τους καταλληλότερους. Γιατί υπάρχουν και άτυπες εκλογικές διαδικασίες. Μαζεύεστε 10 άτομα σε ένα γραφείο και εκλέγετε και θα κλέξετε ποιον θέλετε να προτείνετε για να διορίσετε για κάποια θέση, και σε όλους πρέπει να δώσετε ρόλο και θέση και θα πρέπει να το σκεφτείτε με νόηση, να είστε διορατικοί τι μπορεί να κάνει, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να τα γυρίσει, να μπορείτε να τον εγκρεμίσετε τόσο γρήγορα ώστε να γίνει σκόνη από το ύψος που θα τον έχετε στήσει. Έτσι σκέφτεστε πάντα, έτσι σκέφτεται αυτός που θα εκλέξει, αυτός που θα ψηφίσει. Όχι να βγάλει ένα βλαμμένο εκεί πάνω και να μην μπορεί να το διώξει ή να μην μπορεί να το κλωτσίσει τόσο δυνατά ώστε να το στείλει τόσο μακριά που να μην το ξαναδεί. Με τέτοια νοοτροπία, με τέτοιο σκεπτικό θα εκλέγετε στους οργανισμούς σας για να μην πέφτουν ποτέ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.